Έχω να σου πω ότι από εδώ και πέρα οι Τρίτες και οι Τετάρτες μας, τα μεσάνυχτα, θα έχουν αέρα Godfather. Ο Νονός επιστρέφει. Και Νονός είναι βεβαίως ο Γιώργος Λιάγκας και ο Ντόν Λιαγκόνε. Και η παρέα του. Ο Γιώργος Λιάγκας. Σου λέει κάτι το όνομα, το ξέρεις. Θα τον γνωρίσω εγώ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο τρέιλερ έχει βγει από χθες. Όντως πολύ, πολύ εντυπωσιακό, ψαρωτικό. Πάμε να το δούμε. Φώτη, γελάς. Είναι η μέρα του bullying σήμερα. Είδες, Φώτη, δεν έχουμε bullying. Το bullying είναι κάτι το οποίο δυστυχώς υπάρχει και στην καθημερινότητα. Και σε αυτή την εκπομπή. Και σε αυτή την εκπομπή. Και σε αυτό το κανάλι. Ανέκατα, θα πω εγώ. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Τους παράνομους και τους αδικημένους. Όχι ρε γα... Είμαστε εδώ από το πρωί, μας έχεις γα... Δηλαδή έλεγε... Κάθε που βραδιάζει, ο Γιώργος Λιάγκας έρχεται και κάνει ζημιά. Late Night. Πρεμιέρα, 3η 24 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Και κάθε Τρίτη και Τετάρτη στον Αντένα. Εγώ να σας πω ότι πιστεύω ότι ήταν μια πρόβα και στο τέλος την κρατήσανε. Την κρατήσανε, μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει του μπιπ στην εκπομπή του Λιάγκα. Αυτό μας περιγράφει. Καλά, είναι late night. Θα παίζει μεσάνυχτα, θα λένε ότι θέλουν και επιτέλους μια εκπομπή που έχει τον original τίτλο Late Night, ρε παιδάκι μου. Ναι, το είδαμε από το τραγούδι. Πολύ late night. Πολύ Αμερικανιά. Πιο Αμερικανιά πεθαίνεις. Ωραία ιδέα, ωραία αισθητική, ε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε στο βιντεάκι μας και τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και τη Γραμμέλη και τον Πασά. Μας τα λένε όλα. Αυτός ο Πασάς μπορείτε να μου εξηγήσετε. Μορφή. Ήταν στο Sky, τώρα είναι στο, κάνει το πρωινό στο Mad Radio, κάνει εκπομπή ραδιοφωνική. Ήταν στην εκπομπή της καινούριου και έφυγε. Όχι. Έχει κάνει κάτι είχε κάνει αλλά είναι στο Sky. Από ποια εκπομπή έφυγε. Τότε να είναι, δεν είναι. Είχαν βάλει κάμερα για να μιλήσει και μόλις έμαθα ότι είναι από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έφυγε. Το πετύχανε κάπου έξω. Ναι, έγινε πρόσφατα τώρα. Όχι, χιουμοριστικά το έκανε, παιδιά. Το έκανε χιουμοριστικά. Η Κατερίνα είπε ότι μπορεί να κάνει. Έχει χιούμορ το παιδί και τα αντιμετωπίζουν με χιούμορ, από ό,τι ξέρω. Ήταν ρεπόρτερ στο ότι να είναι. Είναι πολύ ωραίο. Διάβασα κάτι στο Twitter και το είπα. Όχι, όχι, είναι μορφή. Είναι μορφή, είναι τυπάρα ο Πασάς. Πολύ καλό. Μπούλινγκ νούμερο 2 και για τον Πασά. Ωραία.